ότι ενδεχομένως να γίνεται και χρήση ναρκωτικών μέσα στο πανεπιστήμιο. Σήμερα δεν είπε το κάτι χειρότερο. Είπε ότι θα χαθεί ανθρώπινη ζωή. Είπε θα χαθεί, ναι. Είπε ότι θα χαθεί ανθρώπινη ζωή. Και για τον λόγο αυτό θα καλέσει σύγκλητο σήμερα με τους Πριτάνες για να δουν τι θα κάνουν και ποιες κινητοποιήσεις μπορούν να κάνουν. Μα έχουν κάνει, μήνυση. Να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σήμερα μελετάτε, οι πληροφορίες δικές μου, αν θέλεις, είναι ότι σήμερα θα απασχολήσει το Μαξίμου το θέμα αυτό. Και πρέπει να τα απασχολήσει γιατί έχει πέσει έξω στις εκτιμήσεις. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Εμείς κάνουμε δημοσιογραφία εδώ. Τι είχαν πει. Περιμένουμε, λέει, που είχε πει ο κ. Φλαμπουράρης, τα κόκκινα βγάλει. Και ότι θα φεύγανε το Πάσχα. Κάποιες συλλήψεις που έχουν γίνει. Αυτοί δεν φεύγουν όμως. Αγωγές, όπως και χθες το βράδυ, τρεις αλλοδαποί και έξι έλληνες. Ωραία, και τι δεν κάνουμε. Νομίζω δεν μπορούν να. Όπα, έχουμε ένα πρόβλημα με το link. Δεν πειράζει. Παιδιά, μην το πω και το απέναντι έτσι απότομα. Δεν είναι ανάγκη να το πανικοβάλλετε, γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Νομίζω ότι έπεσε βόμβα. Για να δούμε πάλι τι έγινε. Μια καλή προσπάθεια πάμε. Να το βλέπετε. Μην άγχεστε. Μην το κάνετε. Νομίζω άλλο ότι έπεσε μια βόμβα. Ναι. Γιατί έχουμε μεγάλο κακό. Που λες, Άρη μου. Άρης, μια χαρά. Άλλο είναι το θέμα. Η εκτίμηση κυβερνητική ήταν ότι θα φύγουν μόνοι τους μέχρι το Πάσχα. Αυτοί λοιπόν δείχνουν.